Εξομολογήστε το Θεό, το Θεό, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την οικουμένη εστήριξε. Πρώτη Κυριακή των Νηστιών, η Κυριακή της Ορθοδοξίας που σήμερα πανηγυρίζουμε, είναι μια Κυριακή πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες της Μεγάλης Σαρακοστής. Έχει μέσα της κάτι το θριαβευτικό. Είναι η μόνη φορά που η Εκκλησία σαν να εγκομιάζει αυτή δημοσία. Και όταν λέμε εγκομιάζει αυτή, εγκομιάζει τα τέκνα της. Τους πιστούς που θυσιάστηκαν για να έχουμε σήμερα εμείς την λαμπρότητα, την ελευθερία της λατρείας, την αλήθεια της λατρείας. Διότι ορθοδοξία σημαίνει ορθήν δόξεν, δηλαδή ορθή γνώμη για το Θεό και γνώση. Σημαίνει ταυτόχρονα και ορθή λατρεία. Και πράγματι έχουμε ορθή λατρεία, διότι λατρεύουμε τον ένα ετριάδη Θεόν, τη στιγμή που ήμεθα μέσα στο σκότος και στην απώλεια, προτού να κατέλθει ο σαρκωθής λόγος του Θεού και να γίνει η νέα πραγματικότης μέσα στον κόσμο, διότι ηλίωσε τα πάντα, τα μεταμόρφωσε, τα εκάλυνε, τα ωραιοποίησε και μας οδήγησε στη σωτηρία. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας που πανηγυρίζουμε, την λέμε και διαφορετικά, είναι η Κυριακή της Αναστηλώσεως των Ιερών Εικόνων, που σημαίνει αναστηλώνω το, ότι παίρνω κάτι από κάτω και το στυλώνω, το ξανανεβάζω πάνω. Γιατί είχαν κατεβάσει οι εικονομάχοι τις εικόνες από τους Ιερούς Ναούς, είχαν βγάλει τον κόσμο, την ομορφιά όπως λέγεται, της Εκκλησίας, προφάσει ιδωλολατρίας, ότι δήθεν ήταν ιδωλολατρία. Και τότε αντεστάθησαν ελάχιστοι εκ των επισκόπων, πλήθος όμως πολύ μοναχών και των λαϊκών. Και είπαν, στόμενε καλός, αυτό είναι αίρεσης, και δέχτηκαν άλλοι να τους κόψουν τις μύτες, άλλοι να τους πομπεύσουν δημόσια μέσα στα θέατρα. Προπάντων είχαν μανία οι αυτοκράτορες, διότι ο αγώνας αυτός κράτησε 90 χρόνια, 95 χρόνια με διακοπή 30 ετών. Εναντίον των μοναχών και των μοναζωσών, οι οποίοι αντέφρασαν. Και γι' αυτό, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά και πέρυσι, μέσα στο μεγάλο θέατρο της Κωνσταντινούπολεως, τον υπόδρομο, έβαλαν υποχρεωτικά να πιάσει η μοναχή των μοναχών από το χέρι, και τους έλεγαν ότι αν δεν παντρευτείτε, εσείς που πιάνεστε, κατόπιν που σας περιμένει η εκτύφλωση και η εξορία. Και τα δέχτηκαν όλα αυτά. Όχι μόνο μοναχοί και λαϊκοί, αλλά και εκ των επισκόπων και μεγάλοι λογάδες, όπως λέγονται πρεσβύτεροι, όπως είναι ο μεγάλος ομολογητής Θεόδωρος του Τίνης, και δέχτηκαν εξορίες, ραβδισμούς, εξευτιλισμούς, τα πάντα για την αγάπη του Θεού και την Ορθοδοξία, για να μην χάσει την εικόνα μέσα από την Εκκλησία. Καλά θα μου πείτε, είναι και τόσο σπουδαίο. Σπουδαίο και μεγάλο. Διότι η εικόνα δεν είναι ένα σύνολο ξύλου, χρωμάτων και ψηφίδων. Η εικόνα εκφράζει την εσωτέρα συνείδηση και το πιστεύω της Εκκλησίας. Σας λέω τώρα, αν είχατε φωτογραφία τους θεούς των Ινδιών ή των Κινέζων, τι θα βλέπατε? Ένα μοσχάρι, ένα κροκόδιλο, οι Αιγύπτιοι, μέχρι τώρα τα έχουν τις αγελάδες, τις λατρεύουν.
ή ένα Βούδα να κάθεται, έναν άνθρωπο δηλαδή, και τίποτε άλλο. Δες την εικόνα να καταλάβεις τι πιστεύει. Δες και την εικόνα των Ορθοδόξων να θαυμάσεις την ορθή λατρεία. Διότι τα είδωλα που είχαν οι αρχαίοι και τα ελάτρευαν και τα προσκυνούσαν, αυτά τα άψυχα, τα έργα των χειρών των ανθρώπων, δεν είχαν κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχαν αυτά. Ενώ οι Άγιοι είναι οι πραγματικότητες, τα πρόσωπα που υπάρχουν στον ουρανό και θυσιάστηκαν αφού αγιάστηκαν εδώ στη γη, και όταν τα προσκυνάμε, η τιμή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, διαβαίνει στο πρωτότυπο. Δεν σταματάει στο ξύλο. Δεν τιμάμε και λατρεύουμε το ξύλο. Δεν υπάρχει λατρεία στην εικόνα. Προσκυνούμε σεβαστός. Δεν λατρεύουμε. Μόνο το Θείο λατρεύουμε. Μόνο το Θεό. Έτσι λοιπόν η αναφορά μας αυτή γίνεται προς τον Άγιον που αντιπροσωπεύει η εικόνα ή στην Αγία ή στην Παναγία Τριάδα ή στον Χριστό και την Παναγία. Η θέα του Αγίου είναι πάντοτε κάτι το συγκλονιστικό. Έγραψε κάποιος πολύ ωραία ότι το Θείο Κύριο, η Βυζαντινή Υμνογραφία και η Βυζαντινή Αγιογραφία είναι τα τρία μεγέθη, τα τρία πράγματα όπως λέγονται απλώς, που κάνουν τον άνθρωπο να ξεφεύγει από τα γήινα και να μεταφέρεται στον ουρανό. Και πραγματικά πόσες φορές δεν το έχουμε πάθει όσοι αγαπάτε τη βυζαντινή μουσική και όσοι αγαπάμε τις εικόνες, να φεύγουμε και να ξεχνάμε όταν ακούμε μια ωραία μελωδία από μια χοροδία βυζαντινή. Νομίζεις ότι δεν είσαι στον κόσμο αυτό. Έτσι δεν πίστευσαν οι Ρώσοι όταν ήρθαν οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη ψάχνοντας να βρούνε ποια θρησκεία πρέπει να ακολουθήσουν πριν 1000 χρόνια και μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά και ακούσαν τη βυζαντινή μελωδία και νόμισαν ότι δεν είναι στη γη αυτή εκείνη την ώρα. Και είδαν και την αγιογραφία της. Η θέα λοιπόν του Αγίου μεταμορφώνει. Όπως η θέα της αμαρτίας που πολλάκις βλέπουμε στον κόσμο, στα έντυπα, στην τηλεόραση. Παραμορφώνει και οδηγεί τον άνθρωπο σε ξεφτιλιστική κατάσταση, άμα δεν προσέξει. Γι' αυτό διηγούνται και στο γεροντικό ότι πήγαιναν κάθε φορά τρεις μοναχοί, μια φορά το χρόνο, να βλέπουν τον Μέγα Αντώνη. Και ο κάθε ένας από αυτούς του έλεγε το πρόβλημά του. Και του απαντούσε ο Άγιος. Ο τρίτος δεν έλεγε τίποτα. Παραξενευόταν ο Άγιος, τον άφησε μια χρονιά, δεύτερη, τρίτη, στο τέλος του λέει, «Μα γιατί εσύ έρχεσαι και δεν με ρωτάς τίποτα, γιατί έρχεσαι τότε?» «Πάτερ», του λέει, «μου είναι αρκετό που σε βλέπω. Αυτό και μόνο εμένα μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω τον αγώνα». Αρκετόν λοιπόν το να βλέπει κανείς το Θείο, τις εικόνες του Θεού, το γλωτοφόρον αυτό βιβλίο, το άφωνο. Είναι ο δάσκαλος ο άφωνος των απλών ανθρώπων. Γι' αυτό όταν ρώτησε κάποιος ξένος ηρωνικά ένα χωριάτη που καθόταν στην πεζούλα μιας βυζαντινής εκκλησούλας, «Τι πιστεύεις μπρε εδώ πέρα που κάθεσαι?» «Πιστεύω ότι πιστεύει αυτή», και του έδειξε την εκκλησιά. «Και τι πιστεύει αυτή?» «Ό,τι πιστεύω εγώ». Βλέπετε λοιπόν ότι η πίστη μας πηγάζει μέσα από την Εκκλησία. Αυτή μας τρέφει και βοηθεί πάρα πολύ τους μη έχοντας μόρφωση μεγάλη, μόνο η θέα της εικόνας. Στο διάλογο που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, ο Φίλιππας είπε στον Ναθαναήλ ότι ευρήκαμε τον Μεσσίο. Ευρήκαμε δηλαδή αυτό που περιμέναμε. Πολλά ευρήκαμε έχουν ακουστεί στον κόσμο. Έβρικα, λοιπόν, τάδε επιστήμον και πράγματι είχε βρει κάτι το σημαντικό. Έβρικα, είπε ο άλλος, και είχε βρει ένα θησαυρό. Έβρικα, είπε ο τρίτος, και πράγματι είχε βρει
στην επιστήμη του επάνω μία θέση ανωτέρα για να προχωρήσει η γνώση. Αξιοθαύμαστα όλα αυτά. Αλλά χωρίς το εύρυκα, το ένα και μοναδικό, αν δεν βρούμε το Χριστό, το στόχο στη ζωή μας, δεν βρήκαμε τίποτα. Διότι τι τον ωφέλησε και τον Αϊνστάιν ή τον ΑΒ μεγάλων επιστήμονα, εάν δεν είχε πίστη? Πόσο θα ζήσει εδώ, πόσο θα χειροκροτηθεί από τους ανθρώπους, ύστερα που θα κλείσει η αυλαία αυτής της ζωής, αυτός δεν θα είναι κενός, δεν θα είναι άδειος, αν δεν έχει βρει το αληθινό νόημα της ζωής που το δίδει μόνο ο Χριστός. Ευρήκε στο Μεσσία, του λέει ο Ναθαναήλ. Και πού τον βρήκε? Στη Ναζαρέτ. Ναζαρέτ. Μα είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα αγαθό? Η Ναζαρέτ είχε μια κακή φήμη, όπως έχουν σήμερα διάφορες συνοικίες των μεγαλοπόλεων. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι η Αγιώτης και το Μεγαλείο ήταν μέσα στο Χριστό. Δεν ήταν στον τόπο που έμενε ο Χριστός. Ο Χριστός αγίασε ό,τι επλησίασε και ακούμπησε. Εξού και οι Άγιοι τόποι. Έγιναν Άγιοι όχι γιατί αγωνίστηκαν, αλλά επειδή επάτησαν οι πόδες του πρώτου Αγίου και το μετατάφτα Αγίου. Αυτός αμφέβαλε λοιπόν, συνέχισε πάλι ο Ναθαναήλ να αμφιβάλλει και τότε του λέει: «Έρχου και είδε, αγαπητέ μου, τι να σου λέω λόγια, ότι βρήκαμε αυτό που μας γεμίζει και το περιμέναμε, το Μεσσία και Βασιλέα μας. Έρχου και είδε». Έρχου και είδε, λέει και η Εκκλησία καθημερινώς στα τέκνα της. Και προπάντων στους απίστους, στους αφιβάλλοντας, σε αυτούς που την κοροϊδεύουν ή την πολεμούν. Ελάτε να δείτε, διαμέσου των αιώνων, πόσα πιστά τέκνα έβγαλε. Ποια μεταμόρφωση έφερα από τον 5ο αιώνα στην Ευρώπη, που δεν ήξεραν ούτε καν τη γεωργία και πήγαν οι μοναχοί και τους εκήρυξαν και έμαθαν και τις γεωργικές τέχνες και παράτησαν τα είδωλα και έγιναν Άγιοι. Έλα να δείτε τη χωρία αυτών που μετανόησαν, που ήταν άχρηστα αντικείμενα μέσα στην κοινωνία, βλαβερά, και έγιναν κατόπιν σκεύη εκλεκτά και λείψανα Άγια, τα οποία προσκυνάνε. Ποιος τα έκανε αυτά, ποιος έφερε αυτή τη μεταμόρφωση? Αυτή η πίστη στον Ορθοδόξο, που εγκλείεται μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει μια εικόνα, αγαπητοί αδελφοί, την οποία εάν δεν αναστηλώσουμε δεν κάνουμε τίποτα. Και είναι το πρότυπο όλων των εικόνων. Είναι εικόνα η δική μας, διότι εμείς επλάστημε κατ' εικόνα Θεού. Φέρουμε τη σφραγίδα του Θεού επάνω και επλάστημε κατ' εικόνα Θεού για να γίνουμε με τις αρετές και τον αγώνα καθομοίωση Θεού ύστερα, να γίνουμε όμοιοι το Θεό. Το ακούει κανείς και τρέχει, όμοιοι το Θεό. Πρέπει να θεωθούμε, να αναστηλώσουμε την εικόνα μας. Και πώς αναστηλώνεται, άμα θα την καθαρίσουμε και δεν χρειάζεται να την τοποθετήσουμε ψηλά, εμείς έτσι όπως τα περπατάμε, θα είναι θα η εικόνα του Θεού, η λάμπουσα. Και πώς θα λάμπουμε, εάν εργαζόμεθα τα σεντολάς. Τότε θα μας αναγνωρίσει εν τη ημέρα εκείνη ο Χριστός, διότι θα μας πει διαφορετικά ουκίδα εμάς, μα δεν σας γνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν να είστε εσείς η εικόνα μου. Και η εικόνα αυτή, για να είναι τελεία, καθαρή και πραγματική, δεν αρκεί η οδός των αρετών. Δεν σωνόμεθα με ορθών βίων μη εχόντων όταν δεν έχουμε δόγματα ορθά. Γι' αυτό και σήμερα γεραίρει και τιμά και λαμπρύνει τους ομολογητάς η Εκκλησία, διότι αυτοί έγιναν το τυχείο που σταμάτησε το ρεύμα, το θανατηφόρο της αιρέσεως, να παρασύρει τα πάντα. Διότι, για σκεφτείτε, αν είχαν πέσει εκείνοι οι Άγιοι του 3ου αιώνα, του 4ου από την εποχή του Αρίου, και να προχωρήσουμε, και σήμερα θαυμάζουμε περισσότερο και τιμάμε την 7η Οικουμενική με τις εικόνες, επειδή κράτησε, όπως σας είπα, 65-70 χρόνια, και επειδή είχε τόσες χιλιάδες μάρτυρες και Αγίους. Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτοί,
τι θα είχαμε εμείς? Θα είχαμε ξαναεπιστρέψει πάλι στην αίρεση και από την αίρεση μπορεί να είχαμε φύγει και από την ορθή δόξα του Θεού και να είχαμε πέσει στους Ινδούς, στους Βραχμάνας και τα πάντα. Αφού σήμερα με την πολυτέλεια αυτή της θεολογίας και με την αυτονία των πατέρων οι άνθρωποι, άμα δεν προσέχουν, καταλήγουν σε αυτές τις θρησκείες, τις μυστηριακές, οι οποίες είναι η πλάνη και το σκότος, σκεφτείτε αν δεν είχαμε τους πατέρες. Λοιπόν, μαζί με την αρετή και τα έργα της αρετής πρέπει να εργαζόμεθα, και να φυλάτουμε την ορθή πίστη που θα μας αναδείξει εικόνα Θεού, παιδιά Θεού και το πολυτιμότερο πράγμα στη γη που είναι τι? Ο έμψυχος άνθρωπος που εργάζεται τις εντολές και απέχει πάσης αιρετικής κοινωνίας. Απέχει πάσης επιμιξίας, βδελειράς και θεομισήτου διδασκαλίας, την οποία έχουν τόσα εκατομμύρια των ανθρώπων. Ο χριστιανισμός είναι 1.000.000.000 και η Ορθόδοξη είναι 400. Όλοι οι άλλοι είναι στην αίρεση. Και λέγονται και χριστιανοί. Πάρτε τα άλλα τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια των άλλων, γι' αυτό να δοξάζουμε τον Θεό που μας έκανε Ορθοδόξους, που δεν μας έκανε να είμεθα στην αίρεση, που μας έκανε και Ορθοδόξους πολλούς εξημών γνησίους, να μένουμε δηλαδή στα παρεδεδομένα, διότι είναι η εποχή της φθοράς και μακάριος εκείνος που θα κρατήσει αυτά που έλαβε για να ακούσει το εύχομαι αγαθέ, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου.